άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Αρχίζει η αθλητική μας ενημέρωση, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτή την ώρα περίπου, για μία ωρίτσα. Όλα τα αθλητικά δρόμενα εδώ σας τα ξεδιπλώνουμε στη Ζούγκλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά, κατά έναν νιού στην κάμερα και στα μικρόφωνα, με το χορηγό μας. Τα παιδιά στην ΟΠΑΠ έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό, σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου, κάποια χρόνια πριν, στον αθλητισμό πάντα. Να μην ξεχνάμε ότι να πηγαίνουμε να παίζουμε στοίχημα έχει κάθε μέρα πολύ καλά παιχνίδια, έχει και καλό στοίχημα και στο μπάσκετ, θα τα πούμε όμως όλα εμείς στην πορεία. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα και εδώ είμαστε να διαβάσουμε και εφημερίδες, να δούμε και τι έγινε στην 24η αγωνιστική, να δούμε και για το μπάσκετ, κυπελούχος ο Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πεθαίνει ο Πέτρος Παναγιωταράκος, 56 χρόνων, το νούμερο 12 του Παναθηναϊκού και αρχηγός των Κολοκυθά πολίτη Κυρίτσι Ιορδανίδη Βασιλακόπουλου. Στις 14 Ενδεκάτου του 1962 έκανε τον ντεμπούντο του με τη φανέλα της Εθνικής εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και συμπλήρωσε 54 συμμετοχές με 404 πόντους. Atención, vaquero Steco Koeman. Koeman, zambombazo a la barrera, la derecha de Steco. Mala, recupera, atención. Στον πρώτο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, η Βέρντερ στη Βρέμη έρχεται ισόπαλη 1-1 με την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί κατακτούν το τρόπαιο με την νίκη τους 2-1 στη Ριβάν. Salinas, qué curiosa esta jugada, está la alegría de los aficionados venidos desde Barcelona hasta Alemania. Fíjense. La derecha de Stoikov había controlado muy bien el balón Els y Legat, pero Amor pudo tocar el esférico, lo puso en bandeja a los pies de Julio Salinas y ahí está el hombre que pocas veces en la liga es titular, por no decir casi nunca, consiguió el primer gol del Barça, gol importantísimo en breve, en minuto 37, Verde 0, Fuku. Herzog se cayó al suelo. Pero no se señalizó nada. Ahora es Legat. El público alemán abandonando ya la tribuna del Werder Stadion. Lanzamiento y el gol. Al final empató el Werder Bremen. Y fue el veterano jugador del conjunto del Bremen el que consiguió el empate. Disparo que sorprendió a Andoni Zubizarreta, el de Klaus Allof. El público puesto en pie, los que abandonaban el estadio desde fuera del área, engatilló este buen disparo Klaus Allof, increíble, a sus casi 37 años, Klaus Allof consiguió en el minuto 42 el empate a uno, que no es mal resultado, pero el Barcelona tenía ya el triunfo en el bolsillo. Regresaba ya con esta victoria importante hacia Barcelona, pero ahí está, sorprendiendo Klaus Allof. Νεαροί θερμοκέφαλοι οπαδοί, δύο λεπτά πριν λήξει το μάτς με τον Αθηναϊκό, μπήκαν στο τερέ. Ο αγώνας Ολυμπιακός Αθηναϊκός διακόπτεται στο 88ο λεπτό, όταν οπαδοί των Ερυθρόλευκων, εξαιτίας της απρόβλεπτης εξέλιξης του σκορ, 2-2 από 2-0, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο κυνηγώντας τον Θεσσαλονικιό διαιτητή Ναούμ, τους επόπτες και τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του Αθηναϊκού με 0-2 και ο Ολυμπιακός τιμωρείται με αφαίρεση 2 βαθμών. Από τον Παχακουρίδη θα τυράξεις, όμως δεκάδες φύλαθλοι μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τρέχουν εναντίον του Χρήστου Δημόπουλου, του παίκτη του Αθηναϊκού που σημείωσε 2 τέρματα. Εδώ δέχεται χτύπημα στα πλευρά και βέβαια εναντίον του διαιτητή του κυρίου Ναούμ, ο κόσμος του Ολυμπιακού εναντίον του και οι παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του για να τον προφυλάξουν.
Γεννιέται στην Σάντα Μάρτα ο Κολομβιανός σέντερφορ Ραντάμελ Φαλκάο. Θεωρείται αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Διαθέτει εκρηκτικότητα και είναι εξαιρετικό στο ψηλό παιχνίδι. Το επώνυμο του είναι Γκαρσία, αλλά του αρέσει Φαλκάο για το είδωλό του, τον Φαλκάο της Εθνικής Βραζιλίας και της Ρώμα. Έχει 51 συμμετοχές στην Εθνική Κολομβίας με 20 γκολ από το 2007. Ξεπέρασε τον Γιούγκερ Κλίσμαν στο ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε μία σεζόν σε διοργάνωση της UEFA. Το 2011, τη χρονιά που η Πόρτο κατέκτησε το Europa League, σημείωσε 17 γκολ έναντι 15 του Γερμανού ποδοσφαιριστή. Το 2005 πήγε στη River Plate, το 9 στην Πόρτο, το 11 στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στις 20 Μαΐου του 2013 αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Μονακό. Στις αρχές του νέου χρόνου τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα του γαλλικού κυπέλου και τώρα τρέχει να προλάβει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Γεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης ο Αμερικανός σπρίντερ Justin Gatlin, ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στην Αθήνα το 2004, αλλά στις 29 Ιουλίου του 2006 τιμωρήθηκε για χρήση απαγορευμένων ουσιών με τετραετή αποκλεισμό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν θύμα σαμποτάζ. Ακυρώθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε σημειώσει με 9,77, αλλά στις 22 Αυγούστου του 2006 δέχτηκε να συνεργαστεί με τις αρχές του ντόπινγκ. Επέστρεψε στους στίβους στις 3 Αυγούστου του 2010. Γεννιέται στις Σέρρες ο αμυντικός Βασίλης Μπορμπόκης, μικρότερος αδελφός του Στέφανου που έκανε καριέρα στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε σε Καλαμαριά, ΑΕΚ, Sheffield United, Derby, ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ και στην Ανόρθωση. Έπαιξε 2 φορές στην Εθνική Ελλάδος το 1998. Γεννιέται στην Ελευσίνα ο κεντρικός αμυντικός Γιάννης Καλιτζάκης. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Πανελευσινιακό. Τον Δεκέμβριο του 87 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός και τον έδωσε δανεικό στο Διαγόρα. Στην Παιανία πήγε το καλοκαίρι του 87. Έμεινε στους πράσινους 10 χρόνια και έγινε αρχηγός τους. Το 1997 πήγε στην ΑΕΚ και το 2000 στον Εθνικό Αστέρα. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο το Σεπτέμβριο του 2001. Στο πρωτάθλημα έφτασε τις 372 συμμετοχές με 17 γκολ. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 71 φορές και σημείωσε ένα γκολ. Πήρε μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο του 1994. Γεννιέται ο Καναδός κολυμβητής Βίκτορ Ντέιβις. Διακρίθηκε σε 2 διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων και εισάριθμο πρωταθλήματα. Στις 11 Νοεμβρίου του 89 παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από νυχτερινό κέντρο σε προάστιο του Μόντριαλ. 2 μέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, είχε προηγηθεί καυγά στο κέντρο του κολυμβητή με τον οδηγό του αυτοκινήτου. Η οικογένεια δόρισε τα ζωτικά του όργανα και δημιούργησε ίδρυμα για τη βοήθεια νέων κολυμβητών.
γεννιέται στο Μοντέσο της Καλιφόρνια ο Αμερικανός κολυμβητής Mark Spitz. Το 1972 στο Μόναχο κέρδισε 7 χρυσά μετάλλια. Στα 100 ελεύθερο με 51-22, στα 200 μέτρα ελεύθερο με 1-52-78, στα 100 μέτρα πεταλούδα με 54-27, 200 μέτρα πεταλούδα με 2-0-70 και στις 3 σκυταλοδρομίες. Το 1968 στο Μεξικό είχε κερδίσει 2 χρυσά με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις σκυταλοδρομίες 4x100 και 4x200 ελεύθερο, το αργυρό στα 100 μέτρα πεταλούδα και το χάλκινο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Την περίοδο 67-72 κατέριψε 29 φορές τα παγκόσμια ρεκόρ στο ελεύθερο και στην πεταλούδα. Πεθαίνει από μηνυγκίτιδα ο Ολυμπιονίκης Κώστας Τσικλητήρας στις 25 χρόνων. Ο Ολυμπιονίκης το 12 στη Στοκχόλμη στο μήκος ανεφοράς με 3.37 και τρίτος στο ύψος ανεφοράς με 1.55. Το 1908 στο Λονδίνο ήταν δεύτερος και στα δύο αγωνίσματα. Πολυσύνθετο ταλέντο, έπαιξε και ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό, στον οποίο ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας αλλά και πόλο. Ομάδα του ήταν ο Πανελλήνιος. Το τέλος του ήταν τραγικό. Υπηρετώντας την πρώτη γραμμή του μετόπου στη διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου, προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Νωρίτερα είχε αρνηθεί ως Ολυμπιονίκης να κάνει χρήση των προνομίων του και να υπηρετήσει στα μετόπισθεν. Είχε γεννηθεί στην Πύλο στις 30 Οκτωβρίου του 1888. Γεννιέται ο εβραϊκής καταγωγής αυστριακός σεντερφόρ Ματίας Ζίντελαρ. Τον αποκαλούσαν Μότσαρτ των γηπέδων. Ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Αυστρία την προπολεμική περίοδο. Στην Αύστρια έπαιξε 15 χρόνια και σημείωσε 304 γκολ. Μαζί της κέρδισε 2 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Στην Εθνική έπαιξε 43 φορές και σημείωσε 27 γκολ. Όταν η Αυστρία προσαρτήθηκε στη Γερμανία έπαθε κατάθλιψη. Δεν ακολούθησε άλλους συμπαίχτες του που προτίμησαν να παίξουν με την ομάδα του Τρίτου Ράιχ και διάλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του. Αυτοκτόνησε στη Βιέννη στις 23 Ιανουαρίου του 1939. Οι 7 διακεκριμένα μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας ιδρύουν τον Πανελλήνιο υλοποιώντας μία ιδέα του Νικολάου Κοτσελόπουλου. Η FIFA δίνει δικαίωμα στους διαιτητές να αποβάλουν κάποιο ποδοσφαιριστή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μέχρι τότε το δικαίωμα να απομακρύνουν τους ποδοσφαιριστές από τους αγώνες το είχαν οι αρχηγοί. Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν σήμερα, κάποιες άλλες χρονιές, 10 Φεβρουαρίου πάντα, έτσι, είμαστε στη μέση περίπου του Φεβρουαρίου και πάμε να ξεκινήσουμε με τον αθλητικό μας τύπο, να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να κάνουμε το πέρασμα που κάνουμε κάθε μέρα. Πολλά έχουν γίνει, πολλά μεγάλα πράγματα. Όλες οι εφημερίδες βέβαια έχουν, οι περισσότερες τουλάχιστον, πρώτο σέλιδο τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και πάμε στη Sport Day. Να ξεκινήσουμε τη Sport Day. Τους γλέντισε, λέει εδώ ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρτι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σαρώνοντας ΠΑΟΚ και Άρη.
Γιορτίστηκε στη Λεωφόρο. Η παθιασμένη ομάδα του Αναστασίου κάλυψε και τον πιο απαιτητικό οπαδό με γρήγορο και θεαματικό ποδόσφαιρο. Τιμητικό το σκορ για τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα στα πόδια του. 2-1, έτσι είναι το παιχνίδι έληξε. Ενώ για τον μπάσκετ, τελικώς για ένα ημίχρονο 40-40 στην Κρήτη, στο δεύτερο εξάστερος πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Με κορυφαίο τον Γκάρι, κατέκτησε πανάξια για 15η φορά στην ιστορία του το κύπελο Ελλάδας. Ο Άρης το πάλεψε, αλλά τρία εισαγωγικά. Μέσα μπορείτε να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Ο πάνω-πάνω λέει Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 3-1, ο Μαδάρα 10 αστέρια στο χόρτο και ένα στον πάγκο διέσυραν τους αρκάδες. Ενώ κάτω στην Sport Day, Ολυμπιακός, ιδανική φιέστα. Στο ΣΥΝ 17 εκτοξεύτηκαν οι Ερυθρόλευκοι που σχεδιάζουν στη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου είτε κόντρα στον ΠΑΟ είτε μέσα στην Τούμπα. Ενώ η ΑΕΚ, η Sport Day αποκαλύπτει τον deal για Ζόριτς που υπογράφει σήμερα για 3 χρόνια. Πλατανιάς και πάλι Αναστασιάδης, ενώ στα άλλα παιχνίδια ΠΑΣ για ένα Πανατολικός 1-0, Καλονή Λεβαδιακός 1-0. Σήμερα στην Νόβα, Όφη Πανθρακικός 5 και 4, Νόβα Sports 2, Άρης Πανιούνιος 7.30, Νόβα Sports 1. Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία κλείνουν την 24η αγωνιστική. Αυτά λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε στη Sport Day και πάμε στην Goal. Αιώνια πιστός είναι ο μεγάλος τίτλος. Παντοκράτορα στο ελληνικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, απόλυτος κυρίαρχος και στο ποδόσφαιρο επί του ΠΑΟΚ. 2-1 δική τον καταπληκτικό ΠΑΟ το τελικό σκορ στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Ενώ για τον μπάσκετ 90-53, ο πρώτος τίτλος βάφτηκε πράσινο στο 15ο κύπελο του Βασιλιά με 50-13 τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ραμέλ Κάρι που ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο MVP του τελικού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν ο τελικός ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Παράπονα του Άρη για τις συνθήκες διεξαγωγής του τελικού. Ενώ πάνω-πάνω στην goal. Το backstage της Super League λέει και 35 σελίδες γεμάτες ποδόσφαιρο. Από όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε. Ατρομητάρα για Σεντόνι. 3-1 με 15 στον Αστέρα. Νίκες με 1-0 για Καλονί και ΠΑΣ. Football League, πλώρη για play-off τα Χανιά, τρίτη εθνική εξάσφαιρη η Λάρισα και έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο Ζόριτς για να κλείσει στην ΑΕΚ. Αυτά όλα λοιπόν εδώ βλέπω, στο goal. Και πάμε στο φως, το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, το πρώτο σελίδο του είναι σχεδόν μία εφημερίδα ολόκληρη. Το πλάνο λέει για τις μάχες, είναι ο μεγάλος τίτλος. Το σημαντικότερο κομμάτι στο δεύτερο μισό της σεζόν μόλις έφτασε και στο λιμάνι σήμανε συνεγερμός. Από σήμερα η προετοιμασία για τον τελικό πρόκρισης με τον καλύτερο Ατρόμητο της χρονιάς, για τη δυσκολότερη αποστολή του Ολυμπιακού στην Ελλάδα εδώ και μήνες και στο βάθος United που και χθες αν και έκανε κατάθεση ψυχής στο χορτάρι γκέλαρε μέσα στο Old Trafford. Ενώ πάνω-πάνω, σενάριο για τον Μανόλεφ, τον 28χρονο βούλγαρο δεξιό μπακ που έμεινε ελεύθερος από την Αϊτχόβεν βλέπουν οι Πειραιώτες για το καλοκαίρι. Δεν αποκλείται να αποκτηθεί άμεσα και να δοθεί σε άλλη ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε σούπερ κατάσταση λέει το Περιστέρι, 3 μήνες έχει να χάσει ο Ατρόμητος σε πρωτάθλημα και κύπελο 2-1 από τον Πανιόνιο στις 10 Νοεμβρίου. Από τότε μετρά 16 μάτς στη σειρά με 11 νίκες και 5 ισοπαλίες. Επίσης, ο Λαϊτάν και Τσόρι από την αρχή στο Περιστέρι. Μπαίνει ο Χολέμπας που δεν χάνει με τίποτα αυτό το καθοριστικό 90 λεπτό. Έκπληξη με Σαβιόλα στο μυαλό του Μίτσελ. Ανοιχτό να παίξει πρώτη φορά στο κύπελο ο Ρομπέρτο. Ο καλύτερος φετινός ΠΑΟ, 2-1 λέει αντί 6-1 τον ΠΑΟΚ. Καθολική επικράτηση αθηναϊκής ομάδας όλο το παιχνίδι, ακόμα και πριν από το 55 που ο δικέφαλος έμεινε με 10 λόγω αποβολής του Κατσουράνη, ο οποίος είχε χάσει από τα μάτια του για πολλωστή φορά τον καταπληκτικό Μπέρκ. Στο 6 είχε μια τελική προς την εστία με σέντρα σου του Νίνη και τη δεύτερη στο 92, τον Αθανασιάδης μείωσε το σκορ με αριστερό πλασέ. Θα δούμε μετά λίγο και τα highlights από αυτό το παιχνίδι. Όσο και να μοιάζει παράξενο, ο δίθεν Ολλανδός Γιάννης Αναστασίου κόλλησε στα δίχτυα τον αυθεντικό Ολλανδό Χουπ Στέφενς. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς, με παραλυτική πίεση στα ψηλά, με του Ζέκα, Μπέντα, Τζαγκούν, Λαγό να έχουν μετατρέψει σε σαλόνι του σπιτιού του στο κέντρο του γηπέδου και τον Μπέρκ με ταχύτητα, κινητικότητα, διεισδύσεις. Όλα αυτά εδώ πέρα μπορεί να διαβάσει το φως. Ενώ πιο κάτω. Με Νέα και Φυσιά το φιλικό σήμερα στις 12.30 για να δει ο Μπαρτζόκας λέει την κατάσταση των παικτών εν όψει της ΕΦΕΣ.
Επιστολή σε Βασιλακόπουλη. Οι Αγγελόπουλοι ζήτησαν διευκρινήσεις από τον πρόεδρο του ΣΕΟΚ για την προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν ώστε να πάει η εθνική μας στο παγκόσμιο. Τρέχει ο Φουστέρ για Περιστέρι, σε άλλο τίτλο. Ενώ έχει και για τα άλλα παιχνίδια, ήταν ατρόμητος και με 10 παίκτες, 3-1. Οι Περιστεριώτες, αν και έπαιζαν από το 16 με παίκτη λιγότερο, δεν πτωήθηκαν. Επικράτησαν του Αστέρα χθες στο Περιστέρι. Μπαμ στο 94 σε άλλο τίτλο. Με γκολ του Κίτου στην τελευταία φάση του αγώνα των Ζωσιμάδων, ο ΠΑΣ πήρε τεράστια σημασία νίκη 1-0 απέναντι στον Πανετολικό. Η Καλονή 1-0 το Λεβαδιακό και βαθιά βαθμολογική ανάσα για τους νησιώτες. Σπουδαίο διπλό στα Χανιά, 0-1. Η ομάδα του Μουράτ Σεροπιάν άλωσε το Αίγιο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Είναι όχι εδώ πέρα για τη δεύτερη εθνική. Να διαβάσω και τα άλλα αποτελέσματα. Καλυθέα Φως Τύρας 1-1. Αστέρας Μαγούλας Επισκοπή 3-2. Αιγινιακός Δόξα Δράμας 3-0. Απόλλων Καλαμαριάς Τύρναβος 1-1. Αναγέννηση Γεννητσών Καβάλα 1-0. Φυσικά έχει και για τον μπάσκετ, το οποίο το λέει τελικός παροδία. Στα δύο αόρακια στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ένα κατάμεστο γήπεδο από οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού, απέτυχε παταγωδό στο πείραμα της Ομοσπονδίας. Στο αγωνιστικό μέρος, κυπελούχος ο Παναθηναϊκός που νίκησε τον Άρη με 90-53, με 17 πόντους έβαλε ο Κάρη, Μασιούλης 13, Μποχορίδης 12, Αθηναίου 10. Όλη η περιγραφή και κριτική του αγώνα στη σελίδα 17 εδώ στο Φως μπορείτε να τα βρείτε όλα. Λοιπόν, αυτά από το Φως. Και πάμε στην πράσινη. Προσκυνήστε, ο Εξάστερος διέλυσε τον Άρη και σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν. Ισοπαίδωσε τους κίτρινους στο δεύτερο ημίχρονο 50-13 το επιμέρους σκορ και πήρε το 15ο κύπελο μέσα σε αποθέωση από 4.000 κριτικούς. MVP ο Κάρη. Έχει εδώ πέρα ένα πλήρες ρεπορτάζ. Παναθηναϊκός Άρης λοιπόν 90-53. Όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε. Και φυσικά και για τον ο Δημήτρης λέει Γιαννακόπουλος, μια συνέντευξη, δεν σταματάμε εδώ. 55 τίτλους ο Πράσινος Δυνάστης, 22 ο Ολυμπιακός και 21 ο Άρης. Όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι στην Πράσινη σήμερα μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα για αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στην ώρα. Η ώρα των σπορ, λοιπόν. Στην Αθήνα οι οριστικές εξελίξεις για τη σπουδαία μεταγραφή που δουλεύουν οι άνθρωποι της Ένωσης. Έρχεται ο Ζόριτς. Στην πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο νεαρός Μαυροβούνιος διεθνής για τις τελικές συζητήσεις με την ΑΕΚ. Έχουν αποφασίσει να το προχωρήσουν και η μεταγραφή πάει για να κλείσει ακόμα και μέσα στη μέρα. Μαγευτική ΑΕΚ άνετα στην κορυφή, πετυχαίνοντας τα περισσότερα γκολ σε επίσημο παιχνίδι, η Ένωση επικράτησε μέσα 49-18 του Αρχέλαου Κατερίνης στην Κυψέλη. 4 η Κηφισιά στον Ηρόδοτο, στο σύν 8 η ΑΕΚ με μάτς λιγότερο και με τους μείον 3 βαθμούς από την τιμωρία. Μεγάλη νίκη Ιωνικού 2-1 τον Ρουβά στην Κρήτη. 5 σελίδες με όλη την αγωνιστική κίνηση σε τρίτη εθνική και τοπικά από τους Δημήτρη Θεοδόρου, Ευαγγελία Διανέλου. Θα σου πούμε όλα εδώ τα παιδιά των ώρα, της ώρας των σπορ έχουν ένα πλήρες ρεπορτάζ. Ενώ πάνω-πάνω σκόραρε ξανά ο Φαγιέ, πέτυχε το μοναδικό γκολ της Καλυθέας στο χθεσινό 1-1 με το Φωστήρα υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Πλατέλα που τον είδε σε αγωνιστική δράση. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ. Και πάμε στον πρωταθλητή. Ο πρωταθλητής, θρίλε Μπορίς είναι ο μεγάλος τίτλος. Αυτή τη Μάντζεστερ την έχουμε. Η ελληνική παροικία αισιοδοξεί. Οι μπέμπιδες είναι διαλυμένοι. Το παρασκήνιο του αγώνα με τη Φούλαμ 2-2. Η γκρίνια στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι χθες με τη Φούλαμ δεν έπαιξε ούτε ο Καραγκούνης ούτε ο Μήτρογλου. Ενώ πάνω-πάνω, συγγνώμη, κάτω μπορείτε να διαβάσετε συνέχεια του πρωτοσέλιδου. Μανόλεφ κοιτάζει Ολυμπιακός, Βούλγαρος δεξιός back half τον αποκαλύπτουν τα ξένα μιμιέ. Οι πεντάρες του Ιμπαγάσα, σε όλες βαρόμετρο ήταν ο Άριελ. Σηκώνει τα ρεκόρ, πρώτο σε όλη την Ευρώπη ο θρύλος Αΐτος με καλύτερη άμυνα και επίθεση. Ο Λαϊτάν και Τσόρι στη μάχη, όλα για την πρόκριση αλλά και πρόβα για Μάντζεστερ. Ενώ πάνω-πάνω το ντέρμπι των συνεταίρων λέει μείον 25 versus μείον 17 και 2-1, άντε γεια. Λέει προφανώς για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟ. Αγγελόπουλη προς Βασιλακόπουλο, έχει και εδώ πρωταθλητής ένα θέμα, ποιος είναι ο άγνωστος χρηματοδότης. Αυτά λοιπόν. Και πάμε στη live score, στη live sport, συγγνώμη. Live sport λοιπόν, πράσινη θεή.
Στην καλύτερη, και αυτοί έχουν εδώ πέρα η Live Sport, το πρώτο σελίδο της όλο είναι αφιερωμένο στις νίκες του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Στην καλύτερη φετινή εμφάνισή του, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τον ΠΑΟΚ και νίκησε μόνο 2-1 Ελέου Γλυκού και Αστοχίας. Θρίαμβος Αναστασίου Επιστέφενς και 5 ημίχρονα να παίζαμε εμείς θα κερδίζαμε. Δαίμονες Ζέκα, Τζαγκούν, Μπέρ, καθοριστικός ο Νάνος. Στη διαιτησία τα έριξε ο Χουμπ, τον άδειασε η διοίκηση. 16-2 λέει οι τελικές, δεν ακούψε την μπάλα στο δεύτερο καπίνο. Ενώ ο Ξάστερος έκανε περίπατο στον τελικό του κυπέλλου 90-53, τον Άρη σήκωσε την 55η κούπα του και συνεχίζει. Δημήτρης Διαμαντίδης είμαστε σε άλλο επίπεδο, ακολουθούν άλλα δύο. Ενώ πάνω-πάνω, Αστέρια πολύ ψηλά, 3 γκολ με 10 παίκτες έβαλε ο μεγάλος ατρόμητος στον Αστέρα 3-1 και έκανε επίδειξη δύναμης, τρελαίνει το Περιστέρι και ολόκληρη την Ελλάδα η ομάδα του Παράσκου με την ψυχή και την κλάση της. Μπαμ με Κίτσου, ΠΑΣ Πανετολικός 1-0, ο Ρουμάνος χτύπησε στην εκπνοή και ο Άγιαξ έκανε την τρίτη σερή νίκη και έφτασε στην 7η θέση. Και τελειώνουμε με το Γαύρο. Ποιος είναι ο χορηγός, λέει πάνω-πάνω. Εχμηρή επιστολή από Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο στον Βασιλακόπουλο για να αποκαλύψει πού βρήκε τα λεφτά για τη Wild Card. Αναπάτητα ερωτήματα και από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Παίζει και σενάριο να τον πάρουμε με τον ΠΑΟ. Ευχάριστο πονοκέφαλο για Μίτσελ, Δίνουν Αβραάμ, Μανολάς και Μαρκάνο. Ερυθρόλευκες ταξιαρχίες, αφήστε μας να έρθουμε και θα κάνετε sold out, λέει, απονομή στην Τούμπα. Δώστε μας εισιτήρια για να γιορτάζουμε τον 41ο τίτλο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Στους μείον 17 ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός πάει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαρτίου για να πάρει το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Ελπίζουμε ο Στέφενς και τα καρντάσια του να κερδίσουν κανένα μάτς για να έχει ενδιαφέρον η φιέστα μας στην 28η αγωνιστική. Τώρα Κύπελο και United, το θρύλος τα θέλει όλα. Πρώτα η κρίσιμη ρεβάνς με τον Ατρόμητο που είναι 16 αγώνες αήττος και χτες κέρδισε 3-1 με 10 παίκτες από το 15. Πέρες ασταμάτητος, κερδίζει τις εντυπώσεις και την εμπιστοσύνη του Μίτσελ, ο παραγωγανός που πήγε Ακρόπολη. Το μαγικό του Μανιάτη, έχει μπει 4 φορές ως αλλαγή και έχει φέρει 13 γκολ. Μουντιαλικός κάνει εδώ πέρα το λογοπαίγνιο. Τον έχω ξεχωρίσει, είπε ο τεχνικός της Εθνικής Νιγηρίας για τον Ολαϊτάν. Είμαι σε γρήγορση, λέει ο παίκτης. Έτοιμος ο Χολέμπας, δύσκολα ο Φουστέρ. Μπαίνει ο Γερμανός και παίζει με Ατρόμητο. Το παλεύει, αλλά πονάει ακόμα ο Ισπανός. Πάει και για Μανόλεφ. Σενάριο για επαφή του Ολυμπιακού με τον διεθνή Βούλγαρο δεξιό μπακ. Αυτά λοιπόν και από το Γαύρο. Και πάμε να μιλήσουμε με τον. Όχι, δεν έχουμε. Σε δύο λεπτά. Πάμε να δούμε το βίντεο με την χθεσινή απονομή του κυπέλου στον Παναθηναϊκό. Είπαμε 90-53 κέρδισε και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ. Στο staff των παραγωγικών είναι και φυσικά και ο μεγάλος Φραγκίσκο Σαρβέτης, το 26 προσωπικό τροπέο. Προπονητές της ομάδας και του staff. Είμαστε έτοιμοι. Είναι η απευθείας μετάδοση πάντα της δημόσιας τηλεόρασης για την κορυφαία στιγμή της βραδιάς που είναι η απονομή του κυπέλου, του 15ου κυπέλου και καλείται ο Δημήτρης Διαμαντίδης μέσα σε γενικό χειροκρότημα δικαίως. Ο Διαμαντίδης με 7 πόντους σήμερα, 6 ασίστ και ρέκορ μαντιά συμμετοχών με 10 παρουσίες σε τελικό και μάλιστα έχει 8 στα 10 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. 8 στα 10 σε τελικούς. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, διαχειρός Αρισίδη Γολέμη και κυπελούχος Ελλάδας 2014 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδας 2014. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός υψώνει το 15ο πρώτο κυπέλλου στην ιστορία του, το 55ο τίτλο στην ιστορία του και το πρώτο φετινό. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, Γιώργο, αλλά φαντάξτε το ημίχρονο, είναι ένας δίκαιος τίτλος. Σαφώς. Δίκαιος. Πολύ δίκαιος. Εντάξει, είδαμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο και μετά νομίζω είδαμε την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα είχε στους 6 πόντους τον Γιάνκοβιτς, στους 8 τον Μπράμο, στους 17 τον Γκάρι, στους 4 τον Μπατίς, στους 11 τον Φώτση, στους 6 τον Νούκη, στους 7 τον Λάσμε, στους 4 τον Μαυροκεφαλίδη, στους 7 τον Διαμαντίδη, στους 13 τον Μασιούλης, στους 7 τον Παπά. Και μπορούμε να πάμε, αφού ολοκληρώσουμε τα πλάνα της απονομής, βλέπουμε εδώ τον Μπράμο, τον Νούκη και τους υπόλοιπους, εδώ
το fair play από νικητές κοιτημένους και γρήγορα πάμε να δούμε και να ακούσουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Γιάννη Νάτου, σε ακούμε. Είμαστε λοιπόν με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον άνθρωπο που σήκωσε το κύπελλο για τον Παναθηναϊκό. Δημήτρη, ποτέ δεν μπορείς να συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο από έναν τίτλο. Όσο παίζεις, θα προσπαθείς για να κερδίσεις, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, όταν αγωνίζεσαι μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, ο στόχος σου είναι να κερδίσεις κύπελλα και τρόπαια. Ήταν ο πρώτος της χρονιάς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και το κερδίσαμε. 5 μήνες μέχρι τώρα παλεύουμε, ήταν το πρώτο, καταφέραμε και κερδίσαμε. Θα το χαρούμε σήμερα, από αύριο όμως έχουμε δύσκολη συνέχεια. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης σας πήγε στα ίσια. Τι άλλαξε το δεύτερο? Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πολύ σοβαροί στο καλό μας το κομμάτι, το οποίο στηρίζουμε είναι στην άμυνα. Δεν παίξαμε πολύ καλά στην άμυνα. Ο Άρης είχε καλές επιλογές, κατάφερε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως βελτιώσαμε την άμυνά μας. Νομίζω ότι πήραμε και τη διαφορά και καταφέραμε, πήραμε το παιχνίδι. Δημήτρη, θεωρείς ότι είναι καλός ιονός για τον Παναθηναϊκό το ότι ξεκινάει τη χρονιά με τίτλο? Θα σου πω κάτι, δεν είναι καλός ή κακός. Εντάξει, σήμερα καταφέραμε και κερδίσαμε. Τελείωσε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Συνεχίζουμε και πάμε για τα επόμενα παιχνίδια. Είναι μεγάλη χρονιά, έχει πολλά παιχνίδια. Είναι κάτι όμορφο, θα το χαρούμε όπως είπα και πριν σήμερα. Αλλά από αύριο έχουμε να κοιτάξουμε και τις άλλες δύο διοργανώσεις που έχουν, το Πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι τα χαμόγελα σας πηγαίνουν. Λοιπόν, αυτά βλέπουμε βέβαια, ότι να πούμε ότι ο MVP του κυπέλου ήταν ο Ραμ Ελ Κάρι, ο οποίος έδωσε και συνέντευξη, είπε ότι δεν θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά μόνο με ένα τίτλο, αλλά καλύτερα να μας τα πει πιο αναλυτικά ο Θοδωρής ο Λινάρδος, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε, καλημέρα. Είμαστε καλά. Ωραία, ωραία. Μία από τις ειδήσεις βέβαια ήταν και λαλίστα το Διαμαντίδης, έτσι, κάτι που δεν το συνηθίζει γενικότερα. Οπότε είχε αρκετά θέματα εκεί να απαντήσει. Βέβαια το σύνθημα είναι ότι εντάξει, πήραμε αυτό το τίτλο, έναν ακόμη, για τον πολυνίκη του θεσμού του κυπέλλου Ελλάδος στο Παναθηναϊκό που έχει 15 τρόπαια. Και προχωράμε για τα επόμενα λοιπόν παιχνίδια μας, διότι ήδη την Ευρωλίγκα, ήδη λοιπόν την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν αγώνες Ευρωλίγκας, πολύ σημαντικούς. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Μάλαγα και ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ με την ΕΦΕΣ. Οπότε σίγουρα και μεταξύ τους να παίζουν, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, να γινόταν ακόμα μεγαλύτερη μάχη. Νομίζω ότι ήδη θα το αφήναν πίσω τους το ότι έγινε, ώστε να συγκεντρωθούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να σου πω, γιατί εσύ πού νομίζεις, δηλαδή ξέρεις τι, αυτή η μεγάλη διαφορά στο σκορ από το ημίχρονο στο... Δηλαδή, γιατί ο Άρης δεν έχει κακή ομάδα. Τεράστια διαφορά, εγώ περίμενα λίγο έτσι πιο ανταγωνιστικό τον Άρη σε όλους τους μάτς, βέβαια. Σίγουρα μιλάμε για μια ομάδα νεανική που μόλις χτίζεται σε άλλες βάσεις, με πολύ μικρά οικονομικά δεδομένα, με πλήρη ελληνική ομάδα, διότι υπάρχει ακόμα έτσι το πρόβλημα εκεί με την απαγόρευση μεταγραφών, το οποίο σύντομα αναμένεται βέβαια να λυθεί. Με ένα ξένο που σίγουρα ο Χατ δεν είναι ξένος που μπορεί να κάνει διαφορά, απλά έχει ένα βοηθητικό ρόλο στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα όλοι είναι Έλληνες. Πολλοί από αυτούς μελλοντικά θα είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, όπως ο Μποχορίδης ή ο Βεζέγκοφ, που βέβαια αναμένεται να δούμε και σε ποια εθνική θα είναι εθνική ανδρών μελλοντικά, διότι υπάρχει και η Βουλγαρία στη μέση, δεν ξέρουμε εκεί τι ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Και βέβαια κάποιοι έμπειροι παίκτες του Άρη, όπως ο Ατσιμακόπουλος, ο Χαρίς ή ο Πελεκάνος, που βέβαια και αυτοί δεν είναι σε πολύ μικρή έτσι, βασκετικά ηλικία, οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο να ανταγωνιστούν ένα Παναθηναϊκό που έχει πάρα πολλές λύσεις σε κάθε θέση. Και μάλιστα χθες είδαμε ότι για τον Παναθηναϊκό τράβηξαν ουσιαστικά κουπί οι παλιοί του παίχτες, αυτοί που είναι συνηθισμένοι να παίρνουν την ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ο Διαμαντίδης, ο Φώτης, ο Μπατής, αλλά και ο Κάρι που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος και βέβαια το μεγάλο του ατού είναι το πάρα πολύ καλό του σουτ, γι' αυτό και βγήκε δικαίως και MVP. Ο Άρης όντως από την ισορροπία του πρώτου ημιχρόνου, το 40-40, βρέθηκε έπειτα σε ένα πολύ μεγάλο έτσι, blackout. Δεν μπόρεσε να συνέλθει να βρει λύση. Ο Παναθηναϊκός πήρε φόρα με πατημένο γκάζι, θα λέγαμε, και δεν σταμάτησε ποτέ μέχρι και το τελικό σκορ. Οπότε έφτασε με πιο χαρακτηριστική έτσι, ευκολία και άνεση προς τον στόχο του. Βέβαια για τον Άρη αυτό δεν μπορεί να του φέρει αποπέτευση κάτι άλλο. Ήταν μια συμμετοχή σε τελικό μετά από. Βέβαια, ήταν οπότε, σημαντικό, ναι. Σίγουρα κάνει ένα βήμα προόδου και εξέλιξη όσον αφορά το μέλλον του, που δεν αποκλείεται να είναι από το καλοκαίρι προφανώς και έπειτα με έναν κοινάλο προπονητή, με άλλες βάσεις κλπ. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι Παναγιώτης Γιαννάκης ή οτιδήποτε, διότι για το Γιαννάκη δεν αναφέρουμε ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα.
δεν αποκλείεται να είναι και στην Εθνική και στον Άρη, δηλαδή. Αλλά όλα αυτά βέβαια αναμένεται να τα δούμε σταδιακά πώς θα... Είχανε και κάποια παράπονα η ΚΑΕ Άρης, η οποία έβγαλε και μία ανακοίνωση για την... για τις συνθήκες που... Έγιναν κάποια επεισόδια, φαίνεται, δεν ήμασταν εκεί να το πούμε περισσότερο. Πριν το ΜΑΤΣ υπάρχουν κάποιες εικόνες κλπ. Οπότε οι άνθρωποι του Άρη φωνάζουν γενικότερα και για την... ότι δεν υπήρξε έτσι ισομερισμός στα εισιτήρια, ότι ήταν πιο πολύ πράσινο το γήπεδο στο Ηράκλειο παρά κίτρινο. Και με αυτά τα επεισόδια κλπ. Ότι κάπως... στην ομάδα τους υπήρχαν σοβαρά εμπόδια πριν από το παιχνίδι. Γενικότερα υπήρχαν και κάποια παράπονα από την μετάδοση κλπ. Που εκφράστηκαν με έναν έτσι σιωπηρό τρόπο μετά το μάτς, διότι οι παίχτες δεν μίλησαν στην τηλεόραση κατά την απόφαση της ΚΑΕ. Εντάξει, γενικότερα τώρα υπήρξε έτσι μια αντίδραση του Άρη σε κάποια θέματα. Προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας κάτι θα ξέρουν παραπάνω για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, στο καθαρά αγωνιστικό, βέβαια, παραδέχονται και οι ίδιοι ότι σίγουρα του απογοητεύει αυτή η εικόνα του τελικού σκορ, αλλά δεν θα το βάλουν κάτω και θα συνεχίσουν την πορεία εξυγίανση και ώστε να φέρουν τον Άρη πάλι σε τροχιά. Στην ομάδα που ήταν. Ναι, πρωταγωνιστικού ρόλου γενικότερα στην Ελλάδα και Ευρώπη. Κάτι που σίγουρα πρέπει να γίνει έτσι για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ και για να δούμε και καλύτερες μέρες στον ΠΑΟΚ. Και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αυτό που λέμε κάθε φορά. Βέβαια, γιατί μην ξεχνάς ότι παρότι βλέπουμε ήδη ανταγωνιστικά παιχνίδια, όπως πούμε στη Δράμα, πρόσφατα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κλπ. Σωστό. Αλλά θα είναι ακόμα πιο ωραίο και ενδιαφέρον αν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ γίνουν οι παλιοί Άρης και ΠΑΟΚ. Ο Πανιέρος συνεχίζει να είναι ισχυρός και πάει λέγοντας. Δηλαδή και οι ομάδες επαρχίας συνεχίζουν έτσι το έργο τους ώστε να κοντράρουν ακόμα και τους μεγάλους αντιπάλους. Η Πάτρα, η Χαλκίδα, το Ρέθιμνο, είναι πολλές ομάδες. Δηλαδή τα Τρίκαλα. Είναι σημαντικό να έχεις ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα σου, ώστε και στην Ευρώπη να είσαι και ακόμα πιο δυνατός. Αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο δηλαδή. Ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, παράδειγμα, δεν βρίσκει ισχυρή αντίσταση ενδεχομένως στην Ελλάδα. Οπότε ίσως στην Ευρώπη αυτό το πληρώνει με κακές ενδεχομένως μερικές φορές εμφανίσεις ή αποτελέσματα. Διότι δεν έχει συνηθίσει στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανταγωνισμού στο δικό του πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με τις αγγλικές ομάδες, τις ιταλικές, τις ισπανικές, τις γαλλικές. Οπότε οι γερμανικές, οπότε είναι κάτι που είναι σωστό. Να προβληματίσει αυτό, βέβαια. Ωραία, οπότε είμαστε σε αναμονή για την Πέμπτη, που είναι τα σημαντικά παιχνίδια. Ωραία, Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρής Λινάρδος, θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σου να μας πεις και τα ευρωπαϊκά εκεί. Θοδωρής Λινάρδος από την Εφημερίδα Δημοκρατία ήταν μαζί μας και μας έδωσε το πλήρες ρεπορτάζ για το κύπελο και για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη. Πάμε εμείς τώρα λίγο στα δικά μας να δούμε και τα βίντεο και τα highlights. Τι έγινε εκεί, 24η αγωνιστική είχαμε, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο πόρο, Ολυμπιακός. Συντέτριψε την Βέρεια, 5-0. Ντομίνκες, Πέρες, Μανιάτης και ο Λαϊτάν δύο φορές ήταν οι σκόρερ. Για πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μανιάτης. Πάλι ο Λαϊτάν γυρίζει, ο Ντομίνκες 0-1. Σε φάση που ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην πρώτη επαφή με την μπάλα του ο Λαϊτάν και του Μανιάτη. Εδώ είναι το ξεκίνημα της φάσης με την γραμμή. Ο Λαϊτάν πήρε την μπάλα. Στη συνέχεια την ξαναπήρε το Μανιάτη για να γυρίσει στον Ντομίνκες. Ωραία για την ΟΣ, πέτυχε το 1-0. Ντομίνκες. Καλή σέντρα, η προβολή στα δίχτυα. Το γκολ από τον Πέρες στο 69 ανοίγει λογαριασμό. Ο Πέρες με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από τη σέντρα του Ντομίνκες. Ο Πέρες βρίσκει δίχτυα και πετυχαίνει το 2-0. Ο Ντομίνκες που έκλεψε την μπάλα και είναι απέναντι στον Καντιμίρη, έτοιμο γκολ στον Λαϊτάν. 3-0 στο 70. Ξανά ο τρόπος με τον Ντομίνκες να κλέβει την μπάλα και να δίνει στον Λαϊτάν δεύτερη ασίστ του Αργεντινού. Γκολ του Νιγηριανού. 3-0. Η Μπαγάσα έσκαψε υπέροχα για τον Ντομίνκες. Έκανε κοντρόλ, γυρίζει ο Μανιάτης. 4-0.
Εδώ είναι ξανά η φάση. Καταπληκτική πάσα του Ιμπαγάσα. Γυρίζει ο Ντομίνγκες. Ο Μανιάτης δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει. Με εξουδετερωμένο τον Καντιμίρη για τον Ολυμπιακό που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρες. Ιμπαγάσα. Η πάσα στον Παπάζογλου. Αυτός γυρίζει ο Λαϊτάν. 5-0 για δεύτερη φορά στη βραδιά. Στη φάση που ξαναβλέπετε. Λοιπόν, αυτά είχαμε και πάμε στο άλλο παιχνίδι το σημαντικό, το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Με τον Άνω να πετυχαίνει ένα γκολ στο 57 και να δίνει μια ασίστ στο 47 ο Τριανταφυλόπουλος, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σε παράσταση για ένα ρόλο, 2-1 το τελικό σκορ. Ο δικέφαλος του Βορρά από το 56 αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κατσουράνη. Κατάφερε στις καθυστερήσεις να μειώσει με τον Αθανασιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα αυτή και οι παίκτες είναι υπεύθυνοι για την κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ενώ ο Αναστασιάδης, πολύ χαρούμενος, είπε ότι στη διάθεση των παικτών και την ψυχολογία νικητή που είχε η ομάδα του οφείλεται αυτή η μεγάλη νίκη. Στόχο μας να γίνουμε ομάδα, να εξελισσόμαστε και να παράγουμε παίκτες. Θα πεθαίναμε στο γήπεδο, είπε χαρακτηριστικά ο Αναστασίου. Πάμε να δούμε τα highlights και από αυτό το παιχνίδι. 47 λεπτά στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Νάνο, πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Τριανταφυλόπουλος σκοράρει. Πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό. Νάνο έχει να σκοράρει από την πρεμιέρα με πέναλτι απέναντι στον Πανετολικό. Ο Νάνο θα εκτελέσει χαμηλά. Γκολ! 2-0 στο 57. Εξαιρετικές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό από τον Ισπανό μπακ. Λούκας αλλάζει με τον Ρουμάνο. Ήρθε και ο Κλωναρίδης να πρεσάρει. Λούκας, Λίνο. Σέντρα καλή, ο Χούσεν δεν μπορεί, ο Αθανασιάδης 2-1. Στις καθυστερήσεις ο Στέφανος Αθανασιάδης σκοράρει και ξαναβάζει τον ΠΑΟΚ στο μάτς. Σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σέντρα ο Λίνο, εκτέλεση του Αθανασιάδη 2-1. Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Αστέρα Τρίπολης. Ατρόμητος είναι πραγματικά Ατρόμητος, δεν πτωήθηκε. Μεγάλη νίκη 3-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος έχει να χάσει από τις 10 Νοεμβρίου, το λέγαμε και πριν στις εφημερίδες που το διαβάζαμε. Για πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Γκαρσία εκτέλεσε 1-0. Καραμάνος στο 22. Πάλι δίνει τη λύση στην επίθεση. Πρώτος στην μπάλα. Νικάει τον Παντή. Ο Ατρόμητος παίζει με 10 και σκοράρει πέμπτο γκολ του Καραμάνου. Έχει ένα γκολ ανά 4 τελικές. Η κεφαλιά στα δίχτυα. 2-0. Νάστος στο 69. Σερβίριο Πίτου Γκαρσία, σκοράρουν Καραμάνος και Νάστος, 2-0 ο Ατρόμητος. Ρεσιτάλ διαχείρισης, αντίδρασης, αποτελεσματικότητας για μια ομάδα που παίζει με 10 παίκτες από το 16. Ο Ούμπιντες 3-0. 3-0 στο 79. Πάλι Γκρατσίνη, κεφαλιά στα δίχτυα. Χουάνμα, 3-1 στο 88. Με κεφαλιές απειλεί ο Αστέρας από το 55 και μετά. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε Ατρόμητο εδώ ούτως ή άλλως. Και πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, Εργοτέλης Πλατανιάς. Είχαμε και εδώ μία ανατροπή. Ο Εργοτέλης
κέρδισε τον Πλατανιά με τον Διαμαντάκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Τρίτο σερί παιχνίδι που σκοράρει και κερδίζει η ομάδα του και κερδίζει, οδηγεί την ομάδα του στη νίκη. Να πούμε ότι είχαμε και την παρέτηση του Αναστόπουλου εδώ μετά από αυτό το... αυτή την ήττα του Πλατανιά. Πάμε να δούμε λίγο τα highlights και εδώ. Σέντρα για τον Διαμαντάκο, θα κατεβάσει, θα κάνει το shoot goal. 0-1 για τον Εργοτέλη στο 44. Λανθασμένη εκτίμηση από τους γηπεδούχους. Η μπάλα κατέβαινε από πολύ ψηλά. Είχε την άνεση ο Διαμαντάκος να κατεβάσει με την πλάτη. Ένα καθαρά προσωπικό του goal νομίζω. Να γυρίσει. Και βέβαια από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν εύκολα για τον Διαμαντάκο απέναντι στον Γεωργαλίδη να πετύχει το έκτο του φετινό γκολ. Και πάμε στο επόμενο παιχνίδι γιατί τελειώνει και η ώρα. Ο Απόλλωνας επικράτησε 2-0 στη Ξάνθη με τις ασίστ των δύο τερμάτων που έρχονται από δυνατές εκτελέσεις πλαγιών out, εκθέτοντας την αμυντική λειτουργία της ακριτικής ομάδας. Η ομάδα του Λόρι Σάντζες δείχνει να αποκτά ταυτότητα και να γίνεται όλο και καλύτερη. Πλέον έχει 25 βαθμούς και βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε και εδώ πέρα τα highlights. Με δύναμη ήρθε η μπάλα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, 1-0. Ο Μίγκας σκοράρει και πάλι. Δεν είχε γκολ την προηγούμενη σεζόν με τον Παθρακικό. Σε αυτό το πρωτάθλημα όμως με τη φανέλα του Απόλλωνα πετυχαίνει σημαντικά και κρίσιμα γκολ. Πάλι ο Παντελιάδης, ένα ακόμη πλάγιο out στο 67 για τον Απόλλωνα. Αλλά στα καρέ του Τσέμα, κεφαλιά και 2-0. Με καρβόν το πρώτο γκολ, πλάγιο out από το Παντελιάδη με σκόρερ τον Μίγκα. Εδώ σκόρερ ο Πετρόπουλος πάλι από πλάγιο out του Παντελιάδη. Και μία ακόμη φάση στην οποία οι γηπεδούχοι κυριαρχούν στον αέρα έναντι των φιλοξενούμενων. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Την τρίτη του σερή νίκη πέτυχε ο Πας Γιάννενα του Γιάννη Πετράκη και επικρατώντας με 1-0 του Πανετολικού. Αυτή τη φορά οι Γιαννιώτες κέρδισαν στην τελευταία φάση του αγώνα με γκολ του νεοφερμένου Κίτσου στο 94. Ο Αγκώστα που εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ από τον Κίτσου στην επιλογή του Μάτς. Νίκη στο Πας Γιάννενα, πανηγυρίζεται έξαλλα και δικαίως βεβαίως, διότι ήταν πραγματικά η τελευταία στιγμή στο μάτς, στη λήξη των καθυστερήσεων και ταυτόχρονα ο Βοσκάκης σφυρίζει τη λήξη του μάτς. Γκολ και λήξη που λέμε, εδώ ισχύει απόλυτα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το τελευταίο παιχνίδι. Η Καλονή με αυτογκόλ του Μουλόπουλου στο 13ο λεπτό επικράτησε του Λεβαδιακού 1-0 και επέστρεψε στις επιτυχίες. Να πούμε ότι υπάρχουν ελπίδες για την νησιώτικη ομάδα. Πάμε να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Είτε παίχτες Ελλήνων, για να μην παίρνουν τρίτη στη ζωή σας, πρέπει να πείτε τη σοφία των προβλέψεων. Άσκαλε! 1-0. Δεν σας τα έλεγα. Δεν μ' ακούτε. Βάσκαλε. 1-1. Στο ημίχρονο. Αναμενόμενο. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με το live, θα ξεμείνουμε αποδρομής. Δεν ακούτε το δάσκαλο. Είστε και εσύ καθηγητής στο Πάμε Στοίχημα. Πάμε Στοίχημα Live με τους σημαντικότερους αγώνες στα πρακτορία ΟΠΑ. Πάμε Στοίχημα Live. Κάνε το παιχνίδι σου. Ο Μαρτσέλο κάνει λάθος, δεν σιγούρεψε την πάσα του. Ξανά ο Χαραλάμπους, η πάσα από τον Ορτέγα. Ο Μιλοσάβλεφ γυρίζει για τον Μάτζιο. Το σούτ από τον Κονέ, δίπλα από τα δοκάρια του Σιδεράκη. Πρώτη καλή φάση στο μάτς στο 4ο λεπτό. Ο Μουλόπουλος θα σεντράρει, γλίστρησε κιόλας. Ο Αναστασιάδης για τον Μιλοσάβλεφ κατεβάζει την μπάλα και ξεπερνάει τον αντίπαλό του. Γυρίζει ο Μάτζιος, μπερδεύεται πίσω η μπάλα, το πλασέ. Πολύ μακριά από την εστία, έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξει πλάγιο, όντως.
Ορτέγα για τον Μιλοσάβλεφ, ο οποίος κάνει κίνηση, κρατάει ο Ισπανός τον Μάτζιο τώρα. Δεν υπάρχει offside στην περιοχή, είναι ο Μάτζιος και ο Μιλοσάβλεφ γύρισε. Λοιπόν, να σας διαβάσω λίγο γρήγορα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής. Πλατανιάς Εργοτέλης 0-1, Απόλλων Σκόντα Ξάνθη 2-0, Βέρειο Ολυμπιακός 0-5, Ατρόμητος Αθηνών Αστέρας Τρίπολης 3-1, ΑΕΛ Καλονής Λεβαδιακός 1-0. Πας για ένα Πανετολικός 1-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-1. Να πούμε ότι κλείνουν την 24η αγωνιστική τα δύο τελευταία παιχνίδια, Όφη Πανθρακικός και Άρης Πανιώνιος. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω στα χέρια των κοριτσιών μας εδώ, Λουκίλα Καρέρ και Λίτσα Θεοφάνους. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ζούγκλα, στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, ακολουθεί και μια έκπληξη.